Καλημέρα και από μένα και καλώς ήρθατε στο πρώτο e-business world. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό το συνέδριο είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να βρεθούμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Το έχουμε ανάγκη, όλοι είτε βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, είτε τώρα ξεκινάμε. Σπάνια δίνεται η ευκαιρία να συναντηθεί πολλοί κόσμος από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το e-business γενικά μαζί, να γνωριστεί και να συζητήσει. Η σημερινή ατζέντα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έργος θεμάτων και όλοι οι ομιλητές είναι αρκετά εμπειροί σε αυτό το χώρο. Ο δεύτερος λόγος που είμαι χαρούμενος είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τον GRECA. Το GRECA συστάθηκε πολύ πρόσφατα από 22 ιδρυτικά μέλη, από ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρήσεων που ξεκινάνε από το travel και το e-retail και φτάνουν μέχρι φαρμακευτικά προϊόντα. Συμμετέχουν σίγουρα οι top 5 εταιρείες στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα από πλευράς εμπόριου, αλλά και μικρότερες εταιρείες οι οποίες, όπως θα δείτε στο φυλάδιο που υπάρχει στο ειδικό του συνεδρίου, έχουν διαθέσει αρκετά να πούνε και αρκετά να προσφέρουν. Βέβαια, θέλουμε και εσάς. Έχουμε ξεκινήσει με κάποιες ιδέες, έχουμε διαμορφώσει το καταστατικό του συλλόγου, είναι υποδιαμόρφωση ένας κώδικας δεοντολογίας και έχουμε ξεκινήσει να βάλουμε ένα πλάνο δραστηριοτήτων. Αλλά από εκεί λείπει η ευρεία συμμετοχή του κλάδου και λείπουν οι ιδέες όλων σας. Βασικός μας σκοπός είναι να προάγουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. Θέλουμε δηλαδή να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τόσο τα μέλη μας, όσο και συνολικά την πολιτεία και τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, για το τι σημαίνει ηλεκτρονικό εμπόριο και τι χρειάζεται για να ανθίσει πιο γρήγορα αυτός ο ήδη πολύ δυναμικός κλάδος της οικονομίας μας. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στα μέλη μας, αλλά και στα μη μέλη, να έρθουν κοντά και να ξεκινήσουν συζητήσεις. Συζητήσεις για προβλήματα τα οποία τους απασχολούν και συζητήσεις για ευκαιρίες που υπάρχουν είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Ήδη στα social media accounts της GRECA, παρότι πολύ πρόσφατα συσταθήκαμε και βγήκαν στον αέρα, έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί κόσμο και έχουν ξεκινήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θέλουμε επίσης να προφυλάξουμε την αγορά μας. Φαντάζομαι ότι όπως και σε μένα, έτσι και στους περισσότερους από εσάς που ασχολείστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή το e-business συνολικά, λυπάστε όταν βλέπετε ότι στα μάτια του καταναλωτή ή αρκετών καταναλωτών το ηλεκτρονικό εμπόριο φαντάζεται σαν εκείνη τη διαφήμιση που είναι τα τεράστια δόντια που έλεγε φοβάστε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας online. Είναι πραγματικότητα αυτό. Υπάρχει αρκετή έλλειψη πίστη και σε αυτό βοηθάνε κακά παραδείγματα στον κλάδο μας. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε, να προστατεύσουμε τον κλάδο μας από τα κακά παραδείγματα και να απομονώσουμε κακές πρακτικές. Τέλος, θέλουμε να παρέχουμε εκπροσώπηση του κλάδου μας απέναντι στην πολιτεία και απέναντι σε όλους τους φορείς με τους οποίους συνδιαλεγόμαστε. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε κάποιο καιρό στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο e-business, θα έχετε βρεθεί μπροστά σε αδυναμία φορέων, είτε αυτό είναι η εφορία, είτε είναι η δίκηση ηλεκτρονικού εγκλήματος, παρότι ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να εξηγήσετε τα αυτονόητα. Θέλουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουν οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου ένα σύμμαχο δίπλα τους. Φυσικά, όλα αυτά είναι λίγες ιδέες. Λίγες ιδέες γιατί έχουν έρθει από 20-22 ανθρώπους. Θέλουμε και εσάς μαζί μας, θέλουμε να έχετε και να γίνετε μέλη μας. Μέλη μας μπορούν να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το e-business. Αν ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη. Αν δεν ασχολούνται απευθείας με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούν να γίνουν συνδεδεμένα μέλη. Και όλοι είναι ευπρόδεκτοι σε ένα διάλογο για να δούμε πώς θα προάγουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εύχομαι να δείτε το σημερινό συνέδριο ενδιαφέρον, να αποκτήσετε νέες γνώσεις και να κάνετε χρήσιμες γνωριμίες. Ευχαριστώ.